Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Δημήτρη Τζουμπατζόγλου. Ήρωα Δημήτρη Τζουμπατζόγλου. Πρότυπο άντρα Δημήτρη Τζουμπατζόγλου. Πώς περνάει το Έχεις 5 λεπτά να κάνεις τον πρόλογο σου. 5 λεπτά, δεν μιλάω. Είναι καθόλου. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ζητήσουμε για όλα τα θέματα βέβαια. Απασχολούν την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Για την ομάδα μπάσκετ που έπαιξε χθες. Την ομάδα βόλεϊ που παίζει σήμερα. Τα νέα προϊόντα της Boutique σίγουρα θα τα συζητήσουμε. Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε έτσι. Ωραία, χριστουγεννιάτικες προσφορές και για πρώτη φορά μια καινοτομία που θα την αναλύσουμε στη συνέχεια. Πολλά θέματα και για τους αντιπάλους. Γιατί δεν γίνεται να μην ασχολείσαι με τους αντιπάλους. Είσαι σε ένα θεσμό, υπάρχουν ανταγωνιστές, σε δύο θεσμούς είσαι, σε τρεις θεσμούς είσαι ακόμα. Γιατί έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, δεν πάει να παίζει μόνο Κυριακή-Κυριακή. Αν παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Ωραία. ΠΑΟΚ παίζει παντού. Παντού, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Είναι τεράστιο μέγεθος. Είναι η κινητήριος δύναμη οικονομική της Βορείου Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα όταν δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε μια πόλη εστίασης όπως στη Θεσσαλονίκη, πλέον ο ΠΑΟΚ κινεί τα νήματα. 1500 καφετέρειες υπάρχουν στην πόλη μας, οι οποίες βγάζουν ενίκιο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Βγάζουν το ενίκιο και τα έξοδα τους. Μισθοί τρέχουν χάρη στον ΠΑΟΚ. Τα πάντα τρέχουν χάρη στον ΠΑΟΚ. Δεν θα υπήρχε τίποτα σε αυτή την πόλη. Σκέψου μια Θεσσαλονίκη χωρίς ΠΑΟΚ. Μην απαντήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι μια απάντηση που θα χρειαστείς χρόνο για να δώσεις. Αλλά σκέψου μια πόλη χωρίς ΠΑΟΚ. Θεσσαλονίκη. Τι θα συζητούσαν στα καφενεία. Τι θα συζητούσαν. Του Άρης Χανιά. Τα Χανιά περισσότερο ακούγονται για ως τουριστικός προορισμός παρά για ποδοσφαιρικούς λόγους. Τι να συζητούσαν για τις προσφυγές στον Ηρακλή. Τι θα συνέβαινε σε αυτή την πόλη αν δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Πες μου Δημήτρη Τζορμπατζόγλου τώρα, έρθει η ώρα, πρέπει να το επεξεργάστηκες. 1500 καφέ είναι τσεκαρισμένο. Τόσο τα μέτρησα όταν πήγα. Μήπως είναι 1500... Καφέ. 1500. Καφέ. Ναι, ναι. Μήπως βάζεις τα γυράδικα μαζί. Εντάξει, και τα γυράδικα βγάζουν καφέ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα γυράδικο που σέβεται τον εαυτό του βγάζει και καφέ, ρε φίλε. Εννοείται. Τα ψητοπολία γενικώς. Ναι, δηλαδή θέλω εγώ να πάρω ένα πιτόγυρο. Που έχω καιρό να φάω πλάκα-πλάκα, αλλά τέλος πάντων. Καλύτερα. Ναι. Θέλω να φάω ένα πιτόγυρο. Εντάξει. Δεν θέλω για να χωνέψω ένα σπρεσάκι. Γιατί Σταυρούπολη έτσι μεγαλώσαμε. Πηγαίναμε στη Λάουρα. Έχεις φάει ποτέ στη Λάουρα, Χριστό? Το μεγαλύτερο πιτόγυρο του πλανήτη κανονικά ήταν για τον Guinness. Υπάρχει ακόμα? Όχι. Λαδωμένο όσο δεν πάει άλλο. Τι ωραίο. Τι ωραίο, φίλε. Δηλαδή πραγματικά έτρωγες ένα και χώνευες την Μεγάλη Παρασκευή. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να χωνέψεις άμεσα. Το έτρωγες τη Μεγάλη Δευτέρα. Τέλος πάντων. Και να μην έχεις ένα σπρεσάκι. Σου βγάλει και το σπρεσάκι μετά εκεί τη δεκαετία του 80, τα τέλη. Η Λάουρα. Ναι, ρε. Μπράβο. Δεν είναι πιτόγυρο χωρίς σπρεσάκι, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, 1500 καφέ. Εγώ πραγματικά θέλω να κάνω μια μέρα την έρευνα και εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Με το ποιο εκτιμούν οι Θεσσαλονικείς και ειδικά οι Παοξίδες ότι είναι το καλύτερο γυράδικο της πόλης. Εγώ τα έχω ήδη στο μυαλό μου. Μπορώ να το κάνω μια μέρα αυτό, πιστεύεις, ή θα μας βάλουν μέσα. Πώς? Κοίτα. Πολλές γνώμες, ναι. Δεν θα υπάρχουν πολλές γνώμες. Μα ψηφοφορία θα κάνουμε και θα αναδειχθεί το πρώτο. Υπάρχει καλύτερο θέμα από αυτό για την πόλη? Όλοι με αυτά ασχολούνται. Και δεν ξέρουν, εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω καταλήξει. Θέλω να ακούσω γνώμες. Εντάξει, ρε φίλε, είναι συγκεκριμένα τα. Εντάξει, τα μήτερα άνθρωποι. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν θα μιλήσουμε ανοιχτά, να βάλουμε τον κόσμο στο τρυπάκι. Ποιο είναι το καλύτερο γυράδικο της πόλης. Και στην ομάδα μας στο Facebook. Και στην ομάδα μας στο Facebook. Αλλά άμα είναι να τσεκάρουμε. Τι ονόματα θα λένε. Ναι, άμα είναι να τσεκάρουμε ιδιοκτήτες. Δηλαδή, άμα κάποιος είναι ο ιδιοκτήτης του γύρω τάδε και μου γράψει ότι είναι ο καλύτερος γύρος, ο γύρος τάδε και είναι ο τάδε, θα ξεφωνηθεί. Ευτυχώς λείπουν και κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για το θέμα. Έχουμε κανένα διατύπωση. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ. Απουσιάζουν. Ωραία. Δεν αφορά ποδοσφαιριστές και έχει μείνει ψηφοφορία. Ναι, να μην ακούτε. Να μην ακούνε οι ποδοσφαιριστές, θα κλείσουν τα διαφωνά τους.
Ξέρουμε ότι ακούνε πάντα. Προσπαθούν να πάρουν κλίμα για το τι γίνεται. Ωραία. Ναι. Έλα, Άκη. Έλα, ένα θέμα που θα απασχολεί και εσένα. Φέρε που έχεις να φας 30 χρόνια πιτόγυρο. Ποιος είναι ο κορυφαίος πιτόγυρος της πόλης? Δεν λέμε ονόματα, βάζουμε τον κόσμο να ελέγξει. Εντάξει. Είναι χορηγός μας. Ναι. Άρα είναι κορυφαίος σίγουρα. Δεν είναι χορηγός μας. Δεν έχω, όχι, γενικά το λέμε. Έχουμε εμείς γυράδικο. Δεν έχουμε γυράδικο. Δεν έχουμε γυράδικο. Δεν μας προτιμεί. Μην μπερδεύεσαι. Δεν είναι το τσαλτίδι εκπομπή. Όχι. Μόνο γύρω λέμε τώρα. Για γύρω λέμε. Ποιο είναι το καλύτερο γύρω. Ο καλύτερος γύρω της πόλης. Προσέξτε. Είναι ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε κορυφαίο δώρο. Τι είναι το καπελάκι. Είδες. Καινοτομή σε θέματα προσφορών. Αγοράζεις καπέλο και σου δίνει και 20 ευρώ. Δώρο από τη Μάκρον και από τον Λίμπερο. Θα κληρώσουμε σήμερα ένα αντιανεμικό τζάκετ από το official κατάστημα της Μάκρον εδώ στην Θεσσαλονίκη, Αντώνη Τρίτσι 76 στον Εύοσμο. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ονοματεπώνυμο Μάκρον Store και αποστολή στο 54526. FM κενό Macron Store το για το αντιναμικό τζάκετ. Δεν έχει σχέση ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει σχέση ο ΠΑΟΚ, της Macron είναι. Της Macron είναι. Στον Εύοσμο. Ναι. Στον περιφερειακό. Εντάξει, η εταιρεία συνεργάζεται με την ΠΑΟΚ, οκ. Okay, αλλά εδώ μιλάμε για αντιανεμικό τζάκετ Macron. Πολύ δυνατά προϊόντα η Macron. Ναι. Αλήθεια είναι. Δηλαδή έχει πολύ καλή ποιότητα. Επειδή πήγα εγώ εκεί με το Σακελαρίδη, τώρα πώς ήρθε αυτό, εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Αλλά τέλος πάντων. Το πρώτο είναι. Το πρώτο είναι ή το τελευταίο, ναι. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γρήγορα, έστειλε γιατί ξέρει περί τίνος πρόκειται. Ναι, ναι. Το κορυφαίο δώρο για αυτές τις ημέρες. Σιγά μην το κάνετε δώρο, το πάρετε για εσάς. Για εσάς, πάρετε εσείς. Ναι, δεν εννοείται ότι νούμερα θα πάνε να διαλέξουν από εκεί οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Είναι λίγο slim fit, βάλτε ένα χι παραπάνω άμα το τρώτε τα πιτόγυρα. FM κενό. Ονοματεπώνυμο Macron Store και αποστολή στο 4526 για αντιανεμικό τζάκετ της Macron. Κορυφαίο δώρο των ημερών. Μέσα στην κουμπί στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Αλήθεια είναι αυτό. Ο φίλος 321 γράφει για ένα. Και τις αεροπορικές στρέφουμε, εννοείται φίλε 321. Πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνουμε για να ευημερούν οι αεροπορικές εταιρείες. Αεροπορικό για να πας Λονδίνο ή Παρίσι για πρωτοχρονιά βρίσκεις σε καλή τιμή. Για να πας Δίτσελο το Φεβρουάριο θες ένα μισθό. Αλήθεια είναι αυτό φίλε. Αλλά οι αεροπορικές πάντα είναι σύμφωνα με προσφορά και ζήτηση. Κλείσανε οι πρώτοι και μετά τα αυτόματα οι τιμές. Το timing. Το timing. Εκείνη τη μέρα. Ξεκίνησε το Δίτσελο με 70 ευρώ και πήγε. Αυτό ήθελα να πω ότι 70 ευρώ κλείσανε οι πρώτοι. Τι ήταν αυτό? Τίποτα, η Vodafone μου στέλνει μήνυμα. Κάτι χρωστάς. Όχι. Τι μου λέει, προσφορά. Α, η προσφορά ενεργοποιήθηκε. Μου έδωσε 1500 λεπτά ομιλίας για 6 μέρες. Α, και εμένα μου στείλει ένα μήνυμα τέτοιο. Για πες, στείλε χ στο τάδε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και σας προσφέρουμε 1500 στο κινητό σας για να μιλάτε ελεύθερα με όλους. Μία εβδομάδα. Εντός Ελλάδας από 25 το 12 έως 31 το 12. Ωραία, μην μιλάς σε κανέναν για μέχρι τις 25 και μετά πάρε τους όλους. Κομμένο θα το πω. Τίποτα δεν είναι. 25. Τι. Η Κοσμοτέ λέει τίποτα δεν έστειλε. Τίποτα δεν έστειλε. Καρμίρι, Κοσμοτέ. Μία δεν παίζει. Ο Γερμανός δεν δίνει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Τι καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές να έχουμε. Κλείνει σήμερα και η ομάδα Βόλεϊ την περίοδο αυτή με αγώνα στο Μαυαϊκό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά. Έχει παρουσίαση του ιστορικού λευκόματος η ομάδα μπάσκετ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε του λευκόματος, 544 σελίδες. Είχε ξαναγράφει. 90 χρόνια ιστορίας, από ό,τι καταλαβαίνω έχει πάρα πολλές φωτογραφίες. 90 χρόνια ιστορίας. 544 μην το προβάλλετε και πολύ, δηλαδή δεν είναι και πολύ εμπορικό. Για τώρα 544, οι μισοί ακροατές μας δεν έχουν διαβάσει 544 σελίδες γυμνάσιο λύκειο. Έχει πάρα πολλές φωτογραφίες. Αρχίζει γνωμένες από μένα, εντάξει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι διάβασα. Όχι γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο καλά τα πήγαινα. Μετά άρχισαν οι εκδρομές.
Λύκειο 544 σελίδες, δεν διάβασα σίγουρα. De facto. Ναι. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Ωραία, ωραία έκδοση. Ε? Είναι αυτή. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Όπως και για την ομάδα η οποία εύκολα χθες επικράτησε τις Βαρέζε. Όπως είδατε και η τελευταία επίθεση βάσει συστήματος βγήκε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τελευταία επίθεση δεν συστήματος. Α, το τίποτο. Να βγει ελεύθερος ο Μπράιον. Γονάτισε από τα γέλια. Ξέρεις τι έπαθε. Φλάσαρε. Δεν κατάλαβε ποιο ήταν ο χρόνος που τελείωνε. Ήταν της επίθεσης ή του αγώνα. Ε, και λέει τώρα δεν το ρίσκα, ας πετάξω. Αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό για τον Μπράιον. Δεν είναι πρόβλημα αυτό για τον Μπράιον. Δεν είναι πρόβλημα. Δουλεμένο σουτ, φίλε. Ναι, ρε. Ναι. Τι σύστημα βγήκε. Ναι. Ζαλίστηκαν. Υπήρχαν κάποιες άτυχες στιγμές, όπως η βολή του Κλάντον. Ήταν το πιο airball βολή της ιστορίας του μπάσκετ. Ήταν ένα μέτρο μακριά του Στεφάνη. Ήταν ένα μέτρο μακριά. Δεν πλησίασε. Όπως δουλεμένη είχε τη φάση ο αντίπαλος, ο μαύρος ο ψηλός. Που πηδούσε να κατεβάσει μπάλε συνέχεια. Έκανε 8 φορές το ίδιο πράγμα. Και δύο δεν μέτρησε, μπορεί να μετρήσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτός δεν ήξερε να μαρκάρει από κοντά και σου λέει θα κάτσει Στεφάνη, θα διώχνω από εκεί μπάλε. Δεν του παντού. Έπαιξε λίμπερο. Ο πρώτος μπασκετικός σέντερ που έπαιξε λίμπερο. Έχουμε μηνύματα και για το αντινεμικό και για το γυράδικο. Εντάξει. Μπορείτε να γράφετε και το ένα και το άλλο. Οπα. Στο μεταξύ, δε φίλε, ό,τι γυράδικο έχουν στείλει τώρα, είχα γκόμενα στην περιοχή και το ξέρω. Άσε ρε τώρα. Ε, αυτό θα σου πω και ποια είναι αυτή. Ωραία. Η φίλη 143, δεν λέμε όνομα, η οποία στέλνει φιλιά μόνο στον Γκόλκα, δεν έχει τύχει να κερδίσει το δυναμικό. Ναι, δεν έχει τύχει. Κάτσε, Αναστασία μου. Μόλις εξήγησε του νεαρού συναδέλφου ότι σε ποιον να στείλει. Εξήγησε του, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Δεν είναι, δηλαδή. Τελειωμένη αυτή. Δεν, εξήγησε του νεαρού τώρα. Μπορεί δεν... να θεώρησε ότι αν στείλει εμά θα παρεξηγηθεί. Παιδιά. Είστε παντρεμένοι. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, επιτυχίες στο σταθμό σας. Ναι. Τι, σήμερα έχω την ονομαστική μου γιορτή. Χρόνια πολλά. Αναστασία τη Αναστασία τη Φαρμακολήτρα. Τη Φαρμακολήτρα. Ναι. Γιατί δεν το λέτε εσύ. Δηλαδή σε απαγάγει και λέει ότι άμα δεν δώσει τα λίτρα θα σε φαρμακώσει. Παρ' όλα αυτά, Αναστασία. Ναι, εύχεσαι να είσαι τυχερή, αλλά δεν θα είσαι. Θα είσαι τυχερή. Για πολλά και ιδιαίτερα στο Σταύρο, ναι, καλά. Γιατί ζηλεύεις, δε φίλε, γιατί είσαι τέτοιος. Γιατί είσαι δεν είσαι παντρεμένος. Να σου στείλει η Αναστασία, είναι ηθικό κορίτσι ξεκάθαρα, με καλά ελληνικά, γράφει κανονικά, ωραία. Να στείλει σε παντρεμένο άνθρωπο φιλιά ιδιαίτερα στον Τσοπατζόχλου. Από την άλλη, αν είναι τόσο... Πρώτα απ' όλα δεν τα αναγνωρίζει το κινητό. Να γράψει δηλαδή φιλιά πολλά και ιδιαίτερα στον Τσοπατζόχλου θα βγαίνουν σουαχίλοι. Δεν θα καταλαβαίνει το τηλέφωνο τι θέλει να γράψει. Θα θεωρεί ότι είναι η ISIS. Τα κάτι... φιλιά μας στη Λία, όπου βρίσκεται και μας ακούει, να είναι καλά, πάντα γερή και δυνατή. Είμαι Ρουφιάνος, απλά δίνω τον Γκόλκα στον αέρα ότι είναι σε σχέση. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τίποτα δεν είπα. Τίποτα δεν είπα. Ναι. Ωραία μέρα σημαίνει. Ωραία μέρα. Δεν ακούει η Λία. Άμα ακούει, δεν θα ήταν μαζί του. Από αυτά που λέει σε και... άλλα πράγματα. Πάμε στους χορηγούς μας. Με πειρατή. Πειρατή. Ναι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Γιατί δεν βάζει γύρο. Δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι. Ροκ με γύρο, ρε φίλε τώρα. Γιατί ρε. Γιατί Μπέργκεν εν σέικ. Μπέργκεν εν σέικ. Ροκ με μπύρα και γύρο. Ωραία. Θα πάει πειρατής. Άσχημα. Εντάξει. Έχει να χάσει κάτι. Τη μυρωδιά του χώρου. Ο γύρος δεν έχει να χάσει. Μάλλον όποιος βάλει γύρο δεν έχει ποτέ να χάσει. Πειρατής. Σήμερα Πέμπτη. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή είναι η ορταστική περίοδος, το πάρτι θα είναι έντονο. Με πολύ καλές μουσικές, με πολύ καλή κουζίνα, με όλα τέλεια, σε έναν πολύ ωραία διαμορφωμένο χώρο. Ο πειρατής είναι στη Διογένους 17, με 130 ετικέτες από μπύρες, 11 κάνουλες και ό,τι άλλο ξύδι γουστάρετε να πιείτε τώρα στις γιορτές. Burger and Shake, στην Κούσκουρα. Το αίτητο. Η πιο φρέσκια πρόταση για μπέργκερ στην πόλη. Από νωρίς το μεσημέρι μέχρι πολύ αργά στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Εξαιρετικά μπέργκερ. Από 100% όμως χαρίσιο φρέσκο κρέας. Αλλά βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα, όλα φτιαγμένα επί τόπου με προϊόντα, με υλικά. Άριστα τα καλύτερα στο χώρο. Μπέργκεν & Σέικ στην Κούσκουρα. Μαζί μας και η Ρεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου και ρεαλιστικά. Δεν είσαι καλά, Μουσάκη, δεν είσαι καλά.
Δεν είναι σε καλά, δεν είσαι. Εγώ σε βλέπω, σε καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να με ανεβάσεις, τι. Κάτι έχεις. Κάτι έχω. Κάτι έχω κι εγώ. Έχεις ερωτηματικό για το Άρης Χανιά, πόσο θα λήξει. Όχι, αλλά θα ήθελα να το δω. 5 η ώρα είναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα παίζει Άρης Χανιά. Έχω πει στη γυναίκα μου, αγάπη μου, επειδή τον Άρη τον δείχνει R3, θέλω 5 η ώρα να δω μπάλα. Γίνεται, μου λέει. Και από χθες μου βγάζει. Πρώτον ότι πρέπει να τσεκάρω την ηχητική εγκατάσταση στον νηπιαγωγείο, γιατί έχει γιορτή η κόρη μου. Λέω, τι ώρα είναι η γιορτή, μου λέει 6.30. Λέω, δεν πειράζει, προλαβαίνω. Και τώρα τι μου λέει πρωί-πρωί. Ναι. Να ντυθείς Άγιος Βασίλης, να μοιράσει τα δώρα. Σαμποτάρει την τηλεθέαση ή δεν τη σαμποτάρει. Για να μην κάτσω να δω Άρης. Και μόλις της λέω, καλά δεν σου είπα ότι έχει αγώνα. Καλά, ο Άρης παίζει και τον Άρη θες να δεις. Και τον Πάο και τον Άρη. Όχι, τα Χανιά. Τα Χανιά. Την αγαπημένη μας πόλη, εκεί που θα ζούσαμε αν δεν ζούσαμε Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων. Η Ρεγκίνα λοιπόν είναι στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, χορηγός. Μπείτε στο site reginabanio.gr, ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα Ρεγκίνα και βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα με είδη υγιεινής. Και αναδομώ οι κορυφαίοι στην ανακαίνιση για το σπίτι ολόκληρο, για το χώρο εργασίας, για δωμάτια του σπιτιού, για μπάνια, τα πάντα έως 6 άτοκες δόσεις. Αναδομώ, pavlanakinesi.gr ή 2311-241-508 για πληροφορίες και για να μάθετε πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις. Πηγή παρά 25. Άντε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Με το που επιστρέψουμε, ξεκινάμε επιτέλους την εκπομπή. Θυμηθείτε ότι έχουμε κορυφαίο δώρο σήμερα. Στις 2 κληρώνουμε ένα αντιανεμικό τζάκετ από το Fisher κατάστημα της Macron. Macron αντιανεμικό τζάκετ. FM γράφεται κενό, ονοματεπώνυμο, Macron στο 54526 για το καλύτερο δώρο των ημερών. Για εσάς φυσικά και για κανένα. Να το πάρετε, να το ευχαριστηθείτε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ακούρε το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, το οποίο σήμερα μπορεί να σας δώσει ένα αντιανεμικό τζάκετ από τη Macron. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε και ενώνομα τεπώνυμο Macron Store και αποστολή στο 54526. Το δώρο της ημέρας. Την καλημέρα σε όλους όσους έχουν στείλει μήνυμα και στους κυρίους και στις κυρίες, είτε γράφουν φιλιά στον κόλκα είτε δεν γράφουν. Γιατί ζηλεύεις? Εκτός αν είναι συνθηματικό αυτό. Αν είναι κάτι άλλο, αν σημαίνει κάτι άλλο. Και είναι συνθηματικό, το οποίο δεν θα παίξει ρόλο στην κλήρωση. Το φιλιά στον κόλκα μου σημαίνει δώσε εκείνα τα 200 ευρώ που με χρωστάς. Δεν ξέρω. Όχι, δεν βλέπω κάτι παράξενο. Ένα συνθηματικό ήταν για τη μανούλα σου. Παράξενα μηνύματα. Άμα λέει φιλιά στη μανούλα σου, ήταν συνθηματικό. Φιλιά στον κόλκα δεν ξέρω, δεν το έχω πρώτη να φορά. Να ακούσουμε τις ευχές ξένων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Α, που ζουν πολύ έντονα τα Χριστούγεννα. Παοκάρα! Ερίκες μας, παοκάρα! Παοκάρα! Είναι μαζεμένοι ο Κάνιας, ο οποίος είναι, να ξέρετε, εκπέμπει σε άλλες συχνότητες. Είναι θεότρελος. Ο Μπίσες Βαρ, και αυτός καλός τύπος. Bon Viver φαίνεται. Για πόρτα καλός είναι αυτός. Ο Βαρέλα. Και ο Βαρέλα πρέπει να είναι. Και ο Μπρίκιτ, ο οποίος δεν μιλάει. Δεν είναι σοβαρός. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος στην παρέα. Ναι. Και είναι αυτός ο οποίος βλέπει τους άλλους να κάνουν ευχές. Οι άλλοι είναι οι τρεις που ακούστηκαν και ο Μπρίκιτ, ο οποίος τους παρακολουθεί. Μια χαρά περνάνε. Γερή να είναι. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά να είναι αυτό. Για ποδόσφαιρο θα πούμε σε λίγο 2-3 πράγματα. Για τα μεταγραφικά, για την υπόθεση του Κάτσε, που εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι τελειωμένη και κλεισμένη. Φίλε. Ότι θα παίξει ο Κάτσε το επόμενο εξάμεινο στο ΠΑΟΚ. Αναγκαστικά πάει προπονήσεις και... Ναι, για εκεί πάει, αλλά ναι. Κρατήστε και ένα αλλά ναι. στο τέλος της πρότασης. Θα το δούμε σε λίγο. Θα το εξηγήσουμε αυτό το αλλά. Ο Ιβάν Σαββίδης εδώ είναι. Υπάρχει αλλά... σήμερα Παγκόσμια ημέρα κοντής γυναίκας. Δεν μας ενδιαφέρει. Πώς δεν μας ενδιαφέρει? Όλες οι δικές μας τι είναι, δίμετρες. Δεν είναι. Και δεν κεράσαν τίποτα.
Πάντως έχει ένα δίκιο ο Τσόρμπα που λέει δεν μας ενδιαφέρει γιατί η δική του είναι ψηλή. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι θέμα της εκπομπής. Γιατί ρε, δεν είναι θέμα, θέμα της εκπομπής. Είναι κοντές ακροάτηρες δεν έχουμε. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι θέμα της εκπομπής. Το ίδιο λέμε. Ό,τι και να λέτε εσείς. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ η οποία κέρδισε χθες τη Βαρέζε. Αυτό που έλεγε ο Μαρκόπουλος τις προάλλες ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζει στα εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτς που απομένουν για να είναι σε καλύτερη θέση αναφορικά με την πρόκριση. Αυτός ο προπονητής τους στην ΚΝΟΡ έπαιζε. Ναι. Και ναι, τον είχαμε και κάνει... και στην ΚΝΟΡ. Δεν ήταν τη χρονιά που μας κερδίσανε. Ο Τσατσούλης τον έχει κάνει τώρα θεματάκι, ρε. Με Ντανίλοβιτς όταν ήταν. Ναι. Δεν τη γνώρισε τη φάτσα. Με τον Τζάμπολ, ναι, δεν θυμόμουν αν έπαιζε με Σούγκαρ ή Ρίτσαρσον ή... Όχι, μετά. Μετά. Χάσαμε αυτό εκεί, πόσο χάσαμε εκεί. Εκεί μας πόντους... έκανε κηδεία αυτός ο μαύρος. Στη δεύτερη φορά κέρδισε και τις δύο με Λέβιγκστον. Με Λέβιγκστον κερδίσαμε. Ο κύριος Τερίς Ζουνατζή θα θυμάται σίγουρα αυτά. Ναι. Κύριε Ζουνατζή, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια τότε που ήσασταν προπονητής. Μεγάλη αλήθεια. Μιλάμε για 1991. Ξέπηξε στον ΠΑΟΚ από το 83 μέχρι και το 87, 80, μέχρι το 87, 5 χρονιές. Ναι. Παιδικό, εφηβικό και κάποιες λίγες φορές στην ανδρική ομάδα. Μετά ήμουν παίκτης, παρέμενα παίκτης. Νομίζω έπαιζε στην Κρήτη τότε. Ο κ. Μπατζόγλου, εντάξει τώρα, επίτηδες το είπε, ήθελε να προδώσει την ηλικία σας, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε. Αυτό, είναι... αυτό δεν το ήξερα, είναι... αυτό δεν το ήξερα. Μέχρι πού φτάσετε δηλαδή, σε ποια κατηγορία, πού παίζατε? Σαν παίκτης. Ναι. Κοίταξε, το 83 πήρα μεταγραφή από τον Αστέρα Καβάλα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Έπαιξα στην παιδική ομάδα, μάλιστα ήμουν και αρχηγός, έπαιξα στην εφηβική ομάδα και από τη δεύτερη χρονιά της εφηβικής μου παρουσίας, τότε ήταν προπονητής ο Τζέρτζια, με επέλεξε και ήμουν στην ανδρική ομάδα, στην οποία και έκανα προπονήσεις τα δύο χρόνια. Και τη χρονιά την οποία ήμουν τελευταία χρονιά έφηβος και είχα έτσι και πάρα πολύ καλή εξέλιξη, είχα ένα τραυματισμό σοβαρό. Ναι. Έμεινα 7 μήνες εκτός γηπέδων, τότε με είχε χειρουργήσει ο Παναγιώτης Ογυγής που είχαμε στο ΠΑΟΚ. Και αυτό πήγε, έτσι, με πήγε αρκετά πίσω παικτικά. Ήταν τη χρονιά πριν, την επόμενη χρονιά δηλαδή, στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Μπάνε. Ναι. Θυμάμαι μια προπόνηση με Τζέτζε στη Σταυρούπολη. Ο οποίος Τζέτζε βαρούσε σούτ από το κέντρο και τα βάζε. Πάντα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία τότε. Προφανώς από εκεί κλέψατε και την κομπίνα τη χθεσινή με τον Μπράιαν, να υποθέσω. Ναι. Φοβερή κομπίνα. Δουλεμένο. Δουλεμένο στην προπόνηση. Αυτό το σύστημα. Η κομπίνα, ο είναι μεγάλο. Κάνουμε το σταυρό μας. Θα σου πω τι έγινε χθες. Συνήθως σε αυτές τις φάσεις, όταν έχεις κερδίσει και εκτός έδρας τον αντίπαλο, δεν έχει σημασία τόσο πολύ να πας να κάνεις τελευταία επίθεση. Είναι 5 πόντους το 6 πόντους εκεί το μάτς και δεν κάνεις. Εμείς όμως όλοι που το είχαμε πει και στα παιδιά κάποια στιγμή, οι προπονητές το ξέραν όλοι και εμείς το ξέραμε όλοι, ότι ακόμα και ο κάθε πόντος πλέον στο BCL είναι πολύ σημαντικός. Όχι για τις ισοβαθμίες εντός του ομίλου, που εκεί τώρα θα έχουμε κερδίσει δύο φορές την Βαρέζα, δεν έχει σημασία, αλλά επειδή και κάποιοι καλύτεροι πέμπτοι θα περάσουν, εκεί λοιπόν όταν δύο ομάδες έχουν από 6 νίκες ή από 7 νίκες ο καθένας, τότε θα έχει σημασία το συνολικό τους goal average. Δηλαδή μπορεί να ισοβαθμίσει με μια ομάδα από άλλο όμιλο να έχει και 2-6 νίκες, αλλά αυτός να έχει 25 πόντους συν και εσύ να έχεις 24 πόντους συν και να μείνεις απ' έξω από τη συνέχεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί όταν ο Τράκ εχθές κράτησε την μπάλα που σωστά τράβηξε, σηκωθήκαμε και εγώ και ο Παντελής και του φωνάζουμε shoot the ball, shoot the ball. Και το έκανε, πιστός αυτός, ξέρεις, ακολουθεί πάντα ό,τι λέει ο προπονητής. Πολύ καλό αυτό. Την μπουμπούνησε από το κέντρο και μπήκε. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Γιατί τελευταίες φορές δεν τον έχουμε δει στην πεντάδα στις τελευταίες επιθέσεις. Τον έχετε απ' έξω, τον Μπράιαντ. Εκεί που κρίνουν τα μάτς. Όπου όλα τα μάτς εκεί κρίνουν στον ΠΑΟΚ. Αυτά οι προπονητές τα ξέρουν, εγώ τα δελτία κουβαλάω. Ναι.
Συγκινητικό, αν μη τι άλλο. Όταν δεν θέλει να απαντήσει, λε. Ωραία, εσύ, Ατάκη. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η ομάδα βελτιώνεται και χημεία βρίσκει και τα σχήματα και ρόλους. Και μπαίνει ο Μαργαρίτης. Παίκτες, ο Μαργαρίτης επιστρέφει. Παλεύει όλα τα μάτς. Νομίζω ότι παλεύει πραγματικά όλα τα παιχνίδια. Τι της λείπει για να γίνει ακόμα καλύτερη? Ο χρόνος, μόνο ο χρόνος. Ο χρόνος, και δεν είναι μόνο ότι λείπει ο χρόνος σαν ομάδα, αλλά μέσα από τα παιχνίδια αρχίζουν να γίνονται και πιο έμπειρα τα νεαρά παιδιά που έχει. Γιατί πραγματικά φέτος τα κλειδιά της ομάδας τα κρατάνε παιδιά τα οποία δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, εμείς τώρα που βλέπουμε ότι ο Σάιμπερτ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ, που δείχνει και πολλά στοιχεία, δηλαδή πέρα από αυτό που δείχνει, αυτό που συμβαίνει τώρα στο παρκέ, βλέπεις ότι είναι και ένα παιδί το οποίο μελλοντικά θα μπορεί να εξελιχθεί, ας πούμε, σε ένας πάρα πολύ καλό παίκτη. Ουσιαστικά μετά το κολέγιο έπαιξε μία χρονιά στο πρωτάθλημα βελτίωσης της Αμερικής, που δεν διακρίνεται και πολύ έτσι, γιατί είναι ένα up and down παιχνίδι συνέχεια. Είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, πρώτη χρονιά σε ένα επαγγελματικό σύλλογο. Έτσι, όπως από το ότι ξεκινάει ο Αντώνης σε κάθε παιχνίδι, ο Κόνιαρης. Ο Λίνος που ουσιαστικά φέτος είναι η χρονιά του η μεγάλη σαν βασικός σε μια ομάδα. Δηλαδή όλα αυτά σιγά σιγά τα παιδιά θα παίρνουν εμπειρίες, θα βάζουν παιχνίδια στα πόδια τους. Η ομάδα θα γίνεται πιο δυνατή, νομίζω ότι χρόνος. Είμαστε πολύ ήρεμοι και πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα είμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αυτό που μας αγχώνει είναι τα αποτελέσματα στην Ευρώπη για να καταφέρουμε, δεν είναι κάτι που μπορείς να το διορθώσεις όπως στο πρωτάθλημα, πες ότι ξεκινάω μια θέση κάτω, όλα στα play-off μπορώ να τη διορθώσω. Αυτό που μας αγχώνει είναι να προλάβουμε την πρόκριση στην Ευρώπη και νομίζω ότι τα πάμε αρκετά καλά. Όπως και να έχει όμως, εντάξει, έχει ένα ταβάνι αυτή η ομάδα. Δεν είναι και πολύ μεγάλες οι δυνατότητες της. Και με το δεδομένο ρόστερ, εκτός αν ο Μαργαρίτης μας αποδείξει με την παρουσία του ότι έχει καλύτερες προοπτικές η ομάδα. Σίγουρα έχει καλύτερες προοπτικές και σίγουρα νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι ή ξεχυλίζει από πιθανό ταλέντο και ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ή να φτάσει στον τελικό του BCL, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα μέχρι τώρα σίγουρα έχει αδικήσει τον εαυτό της, ίδια η ομάδα, με κάποια αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, να μην δώσουμε ξανά το δικαίωμα στο αποτέλεσμα να μας αδικεί. Εκεί που είναι να χάσουμε, να χάσουμε. Εκεί που είναι να κερδίσουμε, να κερδίσουμε. Να μην χαρίζουμε με την συμπεριφορά μας ούτε παιχνίδια, ούτε να δίνουμε δικαιώματα. Αυτή η αποτυχία της Κυριακής, γιατί πραγματικά ήταν αποτυχία, να κάνει μια νίκη σημείο αναφοράς για όλη τη χρονιά. Σας πλήγωσε αρκετά ή το έχετε ξεπεράσει? Γιατί πάλι όπως πέρυσι, από χαμένες βολές χάθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εντάξει, τώρα αν δεις πώς έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια από τον Ολυμπιακό, ναι. Μας τυχιώνει αυτή η κατάσταση. Έχουμε κερδίσει τώρα από 4 χρόνια και έκτοτε, εγώ θυμάμαι ένα φάουλ στον Κούπερ που δεν δόθηκε εκεί στην παγίδα κοντά στο κέντρο, και ενώ είχαμε την μπάλα στα χέρια μας τελευταία επίθεση. Θυμάμαι πέρσι τη χαμένη. Και το Χάκετ να τρέχει μόνος του. Το Χάκετ να βάζει καλάθι. Εντάξει. Κάποια πράγματα σαφώς και σε ενοχλούν. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι, τουλάχιστον εμείς οι γύρω, και να προσπαθούμε να καθοδηγούμε τα παιδιά έτσι στην ηρεμία. Όπως επίσης και να συνειδητοποιούμε ότι μια ομάδα που, όπως είπατε και εσείς, τα αποτελέσματα κάποιες φορές ή όπως είπα και εγώ, αντίκρισε τον εαυτό της, έκανε απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο μια φοβερή εμφάνιση και έφτασε πολύ κοντά να κερδίσει. Όλοι θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, και αυτό πιστεύω είναι κάποια αποτελέσματα έτσι που θα δίναν και δίνουν πολύ μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ. Δεν είναι τόσο το βαθμολογικό αβαντάζ. Δεν νομίζω ότι κρίνεται τίποτα αν κερδίσει τον Ολυμπιακό τώρα. Αλλά σε ψυχολογικό επίπεδο αρχίζουν να πιστεύουν περισσότερο, να νιώθουν πιο δυνατοί. Και αυτό είναι κάτι που η συγκεκριμένη ομάδα το έχει ανάγκη. Η αναζήτηση καλύτερου ενός
καλύτερου παίχτη για να αντικαταστήσει κάποιον άλλον γίνεται, συνεχίζεται ή δεν υπάρχει το θέμα? Η αναζήτηση δεν τελειώνει και δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Είτε πρόκειται για τη... γιατί για πρέπει να ενημερώνεστε. Να φέρεις, okay, ναι. Είτε γιατί πρέπει να κάνεις και, να κάνεις και τα σχέδιά σου για το μέλλον. Είτε αυτό είναι το άμεσο μέλλον, είτε είναι το απότερο μέλλον. Δεν σας κρύβω ότι εγώ όταν περάσει ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και τα λοιπά, αρχίζω να χάνω το ενδιαφέρον όσον αφορά το recruiting, γιατί έχει γίνει δουλειά. Καλή, κακή, θα δούμε στο τέλος. Και αρχίζω να ασχολούμαι με τους παίκτες της επόμενης χρονιάς. Ανανεώσεις, νέους παίκτες που μπορούν να έρθουν. Κάτι που το είχαμε στο μυαλό το καλοκαίρι και δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε και μας ξέφυγε. Μήπως καταφέρουμε να το κάνουμε στο μέλλον. Για φέτος αποκλείεται? Δεν είναι στο πρόγραμμα? Τίποτα δεν αποκλείεται. Αν μπορέσουμε κάπου να επέμβουμε και πρέπει να επέμβουμε και έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε, νομίζω ότι θα το κάνουμε. Από τον Taylor είστε ευχαριστημένοι? Να σου πω κάτι για τον Taylor. Ο Taylor έχει, επειδή το ακούω, δηλαδή ναι, βλέπω πολλές φορές ναι, σχόλια κτλ. Πρώτα απ' όλα ο Taylor για το χρόνο που παίζει δεν είναι κακός. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος πάντα προσφέρει και με τον Ολυμπιακό έκανε μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια. Γενικά, ο Taylor απλώς παίζει λίγο. Κάτι ξέρει ο προπονητής και τον βάζει λίγο. Εκείνο λοιπόν πρέπει να δούμε είναι το εξής. Ότι εμείς έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Και αυτό το κάτι λέγεται μέλλον. Που το έχουμε πολύ, πολύ δυνατά. Δηλαδή φέτος θεωρούμε ότι η χρονιά είναι αφιερωμένη στο να σπείρουμε κάτι πολύ καλό για το μέλλον. Ο Θεός μας βοήθησε και το μυαλό μας και οι συγκυρίες και ήρθε στην ομάδα ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Ναι. Ο κόουτς αποφάσισε λοιπόν ότι για το καλό της ομάδας και για του παίκτη και τα λοιπά, ότι αυτός ο παίκτης πιθανότατα να μας βοηθήσει περισσότερο, να βοηθήσει και την καριέρα του και τον εαυτό του στο 4. Αμέσως λοιπόν το project μας είναι ο Λίνος και ο Λίνος μας δικαιώνει κάθε φορά που παίζει. Γιατί κάνει ένα πρωτάθλημα εξαιρετικό. Έχει γεμάτες στατιστικές, έχει και αυτός ακόμα θέματα να λύσει, αλλά έχει γεμάτες στατιστικές και παίζει πολύ. Ναι. Αμέσως λοιπόν έχουμε ένα παίκτη ο οποίος στο 4 παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι λογικό ότι ο Taylor, εφόσον ο Λίνος παίζει όπως παίζει, θα παίζει λιγότερο. Και δεν μας ενοχλεί αυτό, ότι είναι ένας Αμερικάνος παίκτης που παίζει λιγότερο, κατά το ίδιο σκεπτικό. Αυτοί που παίζουν πίσω από τον Πρίντεζη πρέπει να είναι δυστυχισμένοι. Άμα ήταν καλύτερο στο Χρυσικόπουλο, θα παίζει παραπάνω το Χρυσικόπουλο. Ναι, ακριβώς. Γιατί να μην είναι ένας Αμερικανός καλύτερος στο Χρυσικόπουλο? Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, να σου πω κάτι. Είναι ένα νέο παιδί κι αυτό. Είναι ρούκι. Παίρνει κάποια λεφτά συγκεκριμένα. Δεν είναι το budget ένας παίκτης ο οποίος... Και αυτή τη στιγμή στη θέση του έχουμε έναν παίκτη ο οποίος παίζει εξαιρετικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λογικό είναι αυτό. Να τρέχεις... παίκτης που παίζει μπροστά του. Να σου πω κάτι. Θα μου απαντήσετε όμως ευθέως. Ξεκινούσε η χρονιά και ήταν ο Taylor στην ομάδα και ήρθε και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Και ο Taylor έπαιζε όπως παίζει ο Χρυσικόπουλος και ο Χρυσικόπουλος έπαιζε πίσω από τον Taylor. Θα ήσταν όλοι ευχαριστημένοι. Και τώρα είμαστε ευχαριστημένοι σε σχέση με τα δεδομένα. Όχι, εγώ λέω. Όχι γενικότερα αν είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά αν ο Taylor έμπαινε μέσα και έκανε αυτά που κάνει ο Λίνος. Ήταν δηλαδή, γιατί ο Λίνος από τους πρώτους παίκτες αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Ναι, πιθανότητα θα ήταν πιο ικανοποιητικό, ναι. Θα ήταν πολύ ικανοποιητικό ότι να ήρθε ο Αμερικάνος και παίζει και έχουμε και τον backup τον Έλληνα. Εμείς ανταλλάξαμε τους ρόλους και δεν μας αγχώνει καθόλου αυτό. Είναι συνειδητό αυτό. Ένα project Χρυσικόπουλος. Ένα project Κόνιαρης. Αμερικάνοι που. Ο Κόνιαρης εχθές έκανε μια εμφάνιση που την κάνει συνέχεια. Όποιος Αμερικάνος πέφτει στα χέρια του στον BCL, δεινοπαθεί. Δεν υπάρχει καλύτερη περιφερειακή άμυνα. Εγώ δεν έχω δει κανένα να παίζει καλύτερη περιφερειακή άμυνα. Αλλά δεν είναι αυτό. Το βλέπω κάθε μέρα. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, το παιδί το συγκεκριμένο νομίζω ότι έχει και προσόντα να πάει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Αν δηλαδή βελτιώσει λίγο το σουτ του βασικά, γιατί φοβάται την επίθεση για να διευκρινίσει το λόγο. Δεν φοβάται. Διαβάζει το παιχνίδι πολύ καλά. Απλώς θέλει το χρόνο του. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, σε αυτήν τη φάση δείχνει να φοβάται το σουτ. Ωραία. Είναι πολλά τα project που τρέχουν. Αλλά όταν είμαι ένας σύλλογος από τον ΠΑΟΚ που τρέχω τέτοια πολλά ατομικά project, θα πρέπει να έχω διασφαλίσει και την συνέχεια του project. Έτσι δεν είναι?
Δηλαδή, τι να κάνω, τι να το κάνω εγώ αν ο Κόνιαρης ανέβει επίπεδο, ο Χρυσικόπουλος ανέβει επίπεδο, ο Τέιλορ ανέβει επίπεδο, ο Σάιμπερ ανέβει επίπεδο και δεν μπορώ να τους κρατήσω του χρόνου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ο Κόνιαρης και ο Χρυσικόπουλος έχουν πολυετή συμβόλαια με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γεγονός. Και ο άλλος. Ναι. Δεύτερον, δεν σας κρύβω ότι με κάποιους από τους ξένους ήδη έχουμε μιλήσει από τώρα για το μέλλον του στην ομάδα. Αυτό, δώσε μας μια είδηση, έτσι, μπράβο. Μετά την κομπίνα του Θεός Βοηθός, δώσε μας μια είδηση. Δουλεύουμε ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν είναι, να μην πω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτά τα 2-3 παιδιά που πραγματικά διακρίνονται πάρα πολύ με την ομάδα μας, ήδη έχει γίνει συζήτηση μαζί. Εγώ βάζω και τον Μπένερ σε αυτούς, εντάξει. Ο Μπένερ νομίζω ότι είναι αποκάλυψη. Και, εγώ, και εδώ ήθελα, επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το σκάουτινγκ γενικότερα και το πώς δουλεύετε, εδώ ήθελα να σταθούμε και λίγο. Πώς βρέθηκε ο Πέινερς? Ο Πέινερς τον ξέρουμε από πέρσι. Μου είχε προταθεί κάποια στιγμή πέρσι μέσα της χρονιάς και μπήκε στη δεξαμενή ελέγχου. Όταν λοιπόν το καλοκαίρι δημιουργήθηκε το θέμα με τον ΔΕΠΑ, ο οποίος παρεπιπτόντως τελικά το μετάνιωσε και πολύ θα ήθελε να είναι στην ομάδα. Έπρεπε να βρούμε έναν κοινοτικό ο οποίος να μπορεί να παίζει και στην περιφέρεια, να παίζει κοντά στο καλάθι, να είναι μακρύς, να είναι long, να μπορεί να μαρκάρει ψηλούς κοντούς. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο Ζάνης. Το συζητήσαμε, το είδαμε και δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι το... δηλαδή εκτός από ο Πέινερς είχε αντιμετωπίσει κάποια στιγμή, ένα καλοκαίρι είχε αντιμετωπίσει ένα θέμα υγείας, το οποίο ήταν κάποιες αριθμίες στην καρδιά του, που το απέτρεψε και όλος να παίξει στην εθνική ομάδα πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχασε δύο καλοκαίρια έτσι. Mm-hmm. Και τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν κάτι σπάνιο. Και ξέρεις, όταν υπάρχει κάτι σπάνιο σε ένα αθλητή και οι γιατροί κάνουν λίγο πίσω γιατί η ευθύνη είναι μεγάλη και έτσι πρέπει να είναι. Mm-hmm. Είχε ταλαιπωρηθεί με αυτή την ιστορία. Όταν λοιπόν ξεπέρασε αυτά τα πράγματα, ήταν πάνω στο timing που εμείς ψάχναμε τον παίκτη, γιατί τα προσόντα του ήταν αναμφισβήτητα. Είναι ένα παιδί που είναι πάνω από 2 μέτρα και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει παίξει από το 1 μέχρι το 5. Ναι. Στην κυριολεξία από το 1 μέχρι το 5. Δηλαδή έχουμε κερδίσει παιχνίδι με τον Γιάννη να παίζει στο 5. Στην Πάτρα, στον Προμηθέα. Ακριβώς. Έπαιζε στο 5. Μην κλείσετε. Είναι ένα παιδί το οποίο μπάλα και μπορεί να παίξει. Μισό λεπτό, μην κλείσετε, να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι, κύριε Τζέντζη, για να κλείσουμε ένα ακόμα θέμα. Μισό λεπτό. Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για τα πρώτα αναψυκτικά light με φυσικά μόνο γλυκαντικά. Νέα Lux Plus and Light. Τα μόνο αναψυκτικά light αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά. Χωρίς μουσική. Χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus and Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus and Light. Η φύση χαμογελά. Κύριε Τζουνατζίδη, τι θα δούμε σήμερα στο Μακεδονία Παλάς, στην εκδήλωση και την παρουσίαση του Λευκώματος, και αν μπορεί σε μια έκδοση, σε ένα βιβλίο, να χωρέσουν 90 χρόνια ιστορίας της μπασκετικής ομάδας? Δεν είμαι αντικειμενικός κριτής σε αυτό που θα δείτε, γιατί... Δουλέψετε γι' αυτό. Βοηθήσατε, ναι. Θα πω έτσι, βοήθησα, γιατί τη δουλειά την τεράστια, τη μεγάλη, την έκανε ο Νίκος Σταυρόπουλος. Αυτό που θα πω έτσι... Και μεταφέρω όσο πιο απλά μπορώ να το πω, ότι είναι κάτι το εκπληκτικό. Κατά καιρούς έχω δει πολλά παραγωγές δουλειές, λευκώματα, ιστορίες συλλόγων μέσα από τις φωτογραφίες. Αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι πραγματικά εκπληκτικό. Το λέω με πολύ μεγάλη συγκίνηση και με πολύ μεγάλη χαρά που είχα έτσι τύχει να παρακολουθήσω όλοι αυτή την πορεία της δημιουργίας του. Θα πω κάτι το οποίο θα το αναφέρω, γιατί είμαι ένας από αυτούς οι οποίοι θα προλογίσουν το βιβλίο. Mm-hmm. Θα δώσω έτσι μια μικρή γεύση, ότι
Εγώ στα 9 χρόνια που είμαι στην ομάδα δεν έχω χάσει λεπτό από τον πάγκο. Και ο θελός, γιατί καμιά φορά οι αγαπημένοι μου οι φίλοι διαιτητές με στέλνουν να διάβασα τα αποδυτήρια. Αλλά εχθές λοιπόν στο ημίχρονο του αγώνα μπήκα για μια στιγμή στο γραφείο μου, βρήκα επάνω στο γραφείο μου φρεσκοτυπωμένο το λεύκομα. Μόλις το είχαμε παραλάβει και ο Νίκος μου άφησε το αντίτυπο πάνω στο γραφείο μου. Σας πληροφορώ ότι η συγκίνηση, η χαρά ήταν τόσο μεγάλη. Χάσατε το δεκάλεπτο. Μπήκα 5 λεπτά μετά. Ναι. Έχασα 5 λεπτά από το παιχνίδι. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Είναι πανέμορφο. Είναι η ζωή μας όλοι. Έτσι, όσοι έχουμε τα σαν σπουδαία κεφάλαια της ζωής μας τον ΠΑΟΚ πρώτον και δεύτερον όσοι έχουμε για σπουδαία κεφάλαια της ζωής μας τον μπάσκετ, είναι όλη μας η ζωή. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και στη σημερινή εκδήλωση. Και μπράβο για όλη αυτή την προσπάθεια που προφανώς πρέπει να κράτησε πολλούς μήνες, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μαζέψετε τόσα... Προσπάθεια, η συλλογή των φωτογραφιών κράτησε 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και 7 χρόνια, από εδώ και 7 χρόνια συγκεντρώνεται το υλικό και η διαδικασία της έκδοσης κράτησε 2 χρόνια. Γιατί θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν έγινε από κάποια εταιρεία, δεν έγινε από... κάποιον ειδικό στην συγγραφή λευκομάτων, έγινε από τον Νίκο του Σταυρόπουλο και από κάποιους ανθρώπους που σταθήκαν δίπλα του. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και επιτυχία είναι ότι όταν έχεις και τη γνώση και μάλιστα όταν τα έχεις ζήσει κιόλας, πόσο πιο όμορφα και πιο δημιουργικά γίνονται όλα. Μάλιστα. Είναι το τέλος μιας 7ετούς πορείας. Αυτό που θα δείτε σήμερα το βράδυ. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλά και εσείς. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και χρόνια πολλά στους ακροατές. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αυτά από τον κύριο Τέλη Ζουρνατζίδη, τη μάνατζερ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για την πορεία της ομάδας, αλλά και για αυτό το οποίο μας περιγράφει ως ένα έργο ζωής. Ένα έργο το οποίο για να γίνει η προσπάθεια διήρκεσε 7 χρόνια για τη συλλογή στοιχείων φωτογραφιών. Και τα λοιπά. Προφανώς βασίζεται στη φωτογραφία. Εγώ θα κρατήσω το ότι γίνεται προσπάθεια να μείνει ο ίδιος κορμός για τον χρόνο. Ναι, γιατί όταν τις κάνουν τις συζητήσεις Απρίλιο-Μάιο, η τιμή όλων των παιχτών σε μια καλή ομάδα που ανεβαίνει διπλασιάζεται και διπλασιάζεται. Όχι, δεν έχει καμία λογική να στήσεις ένα project ωραία νεανικό, αν δεν έχεις την ικανότητα και τη δυνατότητα να το διατηρήσεις. Ο Σάιμπερ τώρα πρέπει να κλείσει. Προφανώς. Ο Σάιμπερ τώρα πρέπει να κλείσει, ο Πένες πρέπει να κλείσει τώρα, Κόνιας Χρυσικόπουλος συνεχίζουν, ο Μαργαρίτης τέλος πάντων θα είναι καλά. Και να μην φύγει ποτέ ο Τσόχλας. Ο Τσόχλας, ποτέ. Το που λένε μου, παρότι ποτέ. Αυτό που έκανε χθες, ναι. Να μην φύγει ποτέ. Και επίσης είναι μεγάλη κουβέντα ο Κλάντον. Ναι, βέβαια. Ο οποίος είναι ο MVP τη σεζόν. Εντάξει, double-double συνεχώς. Σωστά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με τους χορηγούς μας, με Αναδομό, τεχνική εταιρεία, τους ειδικούς. Σε ανακαίνιση. Αργήσαμε, ρε. Με Μπέργκερ ναι. Σέξ στην Κούρσκουρα. Ναι, ρε, φιλάει. Αίτητο Φεστίδη. Μπειρατή, κορυφαία μπειραρία. Beer and Rock Bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Διογένους 17. Πηγαίνετε εκεί να πιείτε. Τι να σας πω εγώ, τι μπύρα θέλετε. Πείτε, ξέρω εγώ, θέλω την. Την σφυραϊκή ζωή. Κυτρινόμαυρη. Ναι. Κυτρινόμαυρη. Πάρ το μηδέν. Δεν υπάρχει κυτρινόμαυρη. Υπάρχει ξανθιά. Άντε να μαθαίνει και από μπύρε, δεν ξέρει κάτι. Πώ έγινε τώρα. Υπάρχει ξανθιά μπύρα. Στα χρώματα της ομάδας. Δεν έχει κάνει το marketing καμιά κυτρινόμαυρη. Έκανε ο Ηρακλής μπλε μουστάρδα. Και από τότε δεν έχει. Κονόμησε. Πειρατής λοιπόν Διογένους 17 με εκπληκτικές μουσικές στο μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και με τα είδη μπάνιου Ρεγκίνα. Είδη υγιεινής γενικά, πολύ ποιοτικά, επιλεγμένα σε πολλά καταστήματα με είδη υγιεινής και στο ίντερνετ. reginabanio.gr. Ξεφυλίζετε το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και επιλέγετε ό,τι θέλετε. Στις 2 κληρώνουμε το αντιανεμικό jacket Macron, το δώρο της ημέρας. FM γράφεται κενό, ονοματεπώνυμο Macron Store και αποστολή στο 54526. Το μεγάλο δώρο για τη σημερινή ημέρα, το αντιανεμικό. Γρήγορα στο διάλειμμα. Επιστροφή στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ24, το οποίο σήμερα κληρώνει ένα αντιανεμικό τζάκετ της Macron. Το Macron Store είναι Αντώνη Τρίτση 76 στον Εύοσμο. Εμείς κληρώνουμε ένα αντιανεμικό τζάκετ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ονοματεπώνυμο Macron
και αποστολή στο 4526. Κορυφαίο δώρο. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Θα πας εκεί και θα διαλέξεις. Δηλαδή οι συγκόμενες δεν μετράει ο άνεμος. Είναι άλλο όμως, ναι. Άμα κερδίσει γυναίκα, πάρε ένα γυναικείο. Κάνει, κάνει αυτές τις ερωτήσεις είναι που... Είναι ανδρικά μποφόρ. Που έκανε κάποτε ο τέτοιος, ο Λάλλας. Που κάνει κάτι αφελείς ερωτήσεις. Έλεγε, ας πούμε, τον Βράγκοβιτς, ήσουν από μικρός, ήσουν αψηλός. Όχι, ρε φίλε, ξύπνησα 16 χρονών και εκεί που ήμουν 30 έγινα. Πού να ξέρετε που παρουσίασες τώρα. Πού να ξέρετε. Κάνει τις ερωτήσεις αυτές τις. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Μα... Που κάνει ο Καψής. Τυχαία είναι. Τυχαία είναι. Κορυφαίος του είδους του. Εννοείται. Και ίδιο. Μα έτσι πρέπει ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει τις αφελείς, τις αυτονόητες ερωτήσεις. Γιατί έχουμε χάσει τα αυτονόητα. Έτσι. Αυτονόητο. Το καλύτερο σέρβις ανατολικά δυτικά στην πόλη. Ποιο είναι? Μπέτα, Auto Center. Μπέτα, Auto Center. Και δεν είναι μόνο ότι θα κάνετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας με τις καλύτερες δυνατές τιμές, με έκπτωση που φτάνει τα 20% εκεί στην Μοναστηρίου 299, είναι ότι αν θέλετε να αλλάξετε τον καταλήτη σας, υπάρχει αυτό το σύστημα αναγέννησης καταλήτη, δεν το αλλάζετε δηλαδή, απλά τον καθαρίζετε, να το πω έτσι, και γλιτώνεται περίπου το 50% της τιμής που κάνει ένας καταλήτης. 2-3-10-4-61-163 το τηλέφωνο της Μπέντα Auto Center. Σιτουάν Γιαννίδη, 45 χρόνια μαζί μας. Είναι εκεί το νέο Σιτουάν σε 3. Μόνο εκεί. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 2-3-10-54-64-00. Πηγαίνετε Μοναστηρίου 196, δοκιμάζετε το νέο Σιτουάν σε 3. Εκπληκτικό αυτοκίνητο από ό,τι μου λένε αυτοί που ξέρουν. Citroën Γιαννίδη, 45 χρόνια δίπλα σας σε ό,τι χρειαστεί γύρω από τη Citroën. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός, όπου και αν μείνετε από μπαταρία 2310-545-999 τηλεφωνείτε όλο το 24ωρο για να λυθεί το πρόβλημα. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός με 3 καταστήματα, Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Και βεβαίως η Ρέμβη και σήμερα, αυτή την ώρα για ψαρικά, για κρατικά. Σούπερ φαγητό, πολύ καλές τιμές. Αύριο Παρασκευή, ελληνική βραδιά στο κλαμπ της Ρέμβης. 4-33% για να κλείσετε τραπέζι. Πάμε στο ποδόσφαιρο, γρήγορα. Σφαγή γίνεται, φίλε. Το 321 τι γράφει? Επιτέλους έφυγε, αφήνει ένα υπονοούμενο για Άρη από το μπάσκετ. Δεν το ξέρουμε. Το θέμα, ναι. Κάτι μπορεί να ξέρει παραπάνω. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Σφαγή, γιατί γίνεται προσπάθεια να κλείσει παίχτης. Σφαγή γίνεται στο Παναθηναϊκό. Νωρίς. Που δεν υπολογίζονται γίνεται 6-7. Προσπάθεια. Καλά, ο Ζουνίδης αυτό που κάνει θα το βρει μπροστά. Ναι, θα το βρει μπροστά. Το έγκλημα είναι. Υπάρχει περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Τι συνέβη. Εγώ ξέρεις με ποιον έπαθα πλάκα. Με τον Λεντέσμα. Τι. Γιατί τον έχει εκτός. Όταν έπαιζε ο Λεντέσμα. Γιατί δεν φίλε λογικά. Ήτανε... Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 8-100 χρόνια. Στα 35 τον κάνανε εξάρι. Ωραία, και δεν μπορεί να τρέχει το εξάρι στα 35 που ήταν οχτάρι. Αλλά δεν φταίει ο Λεντέσμα για αυτό. Να βρει το Σιώπη, περιμένει. Στο Παναθηναϊκό. Δεν πειράζει, κάνουν αλλαγές αυτή κάθε 10 μέρες. Ναι. Καλό είναι. Εμείς μην κάνουμε αυτή τη βλακεία. Οι άλλοι την κάνουν. Δεν μπορεί, αποκλείεται αυτό να ξαναγίνει στον ΠΑΟΚ. Τι να ξαναγίνει, να πάρει να ξαναλλάξει πάλι το ρόστερ, δεν γίνεται. Καλά τώρα. Έτσι λέγαμε και το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού. Εμά, αρχίζουμε έναν όλου βγάζουμε άξιο του. Όχι. Γι' αυτό θέλουν στήριξη οι παίχτες. Όχι. Λοιπόν. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι εντείνεται η προσπάθεια ώστε σύντομα να γίνει η πρώτη μεταγραφή. Αυτό που είναι, νομίζω δεν θα γίνουν τρεις. Ούτε τρεις. Δεν νομίζω. Δύο και άμα γίνουν. Εκτός είναι άμα προκύψει καμία μεγάλη έκπληξη αποχώρησης. Πρώτα απ' όλα για να είναι αριθμητικά καλά στα στόπερ, φωνάξαμε τον Χατζησαΐα να κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Εντάξει. Είπαμε. Ή μεταγραφή ή Χατζησαΐας. Μεταγραφή δεν, Χατζησαΐας. Μα δεν μπορεί. Πού να βρει τώρα παίκτη εσύ τώρα. Δεν είναι εύκολη αγορά. Αυτό που ξέρει τι παθαίνουμε εμείς. Λειτουργούμε ρεαλιστικά και βάσει αγοράς, κάτι που το κοινό δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί θεωρεί ότι έχω λεφτά και παίρνω. Δεν είναι έτσι το έργο. Καλά κάνει το κοινό. Καλά κάνει το κοινό. Το κοινό εννοείται καλά κάνει. Αλλά εμείς πρέπει να του πούμε πώς έχει το έργο. Ένας παίκτης που θα υπογράψει την Ελλάδα σήμερα, ωραία, σε ελληνική ομάδα, έτσι όπως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτομάτως πέφτει η αξία του 30%. Την ίδια στιγμή. Καλός παίχτης, εντάξει, όχι να πάρω κάποιον από τη Βοσνία ή από τη Σλοβακία. Δεν πάω να πάρω κάποιον από την Λα Λίγκα. Εντάξει, μωρέ, έπεσε η αξία του Ροντρίγκες. Του Ροντρίγκες δεν έπεσε η αξία, ρε φίλε, του Ροντρίγκες τον έψαχνα ένα χρόνο, κάτσε.
Δεν είναι, είναι Γενάρης, δεν είναι καλοκαίρι. Έπεσε αξί του Μιλιβόγεβιτς. Στο Βέλγιο έπαιζε ο Μιλιβόγεβιτς, σιγά. Αυτό σου λέω, ναι, δεν έπεσε αξία του. Ναι, ρε φίλε, 9 στις 10 περιπτώσεις πέφτει η αξία του. Ούτε του Κάνιας έπεσε. Όχι. Ο Κάνιας ήταν παίχτης Λα Λίγκα. Εντάξει, βρήκε καλύτερο συμβόλαιο, είναι στα 29. Αν η ομάδα σου είναι οργανωμένη, θα κάνει και καλή πορεία και θα σε ανεβάσει και την αξία σου. Ναι, το θέμα όμως και του Κρέσπο η αξία ανεβαίνει. Εσύ κοιτάς αυτή τη στιγμή και λες: ο ΠΑΟΚ αλλάζει προπονητή κάθε χρόνο, αλλάζει τεχνικό διευθυντή κάθε χρόνο και τα πρωτάθλημα 31 χρόνια. Ωραία. Άρα πώς θα ανέβει η αξία μου. Καταλαβες. Είναι σύνθετη κουβέντα. Ωραία. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα. Από τις ελληνικές ομάδες ο ΠΑΟΚ όντως έχει ένα πλεονέκτημα. Ωραία. Αλλά... στις διαπραγματεύσεις να έχεις ένα ηχογραφημένο μήνυμα του ΜΑΚ και να το δείχνεις. Τα καλύτερα θα πει για σένα ο ΜΑΚ. Θα σε διαφημίσει. Ανέβηκε η αξία του. Δεκαπλασιάστηκε. Ωραία. Πόσες μεταγραφές έκανες την εποχή Σαββίδη. 90. Ναι, πολλές. 90. Πόσοι παίχτες πήραν υπεραξία. Λίγοι. 5. Ο Λούκας παραδείγματος χάρη λογίζεται σε σένα ή στην υπεραξία που του δώσε τα Κολονία. Δεν τα πω όλα τα μυστικά. Στον ΠΑΟΚ λογίζεται. Ναι. Ο ΜΑΚ. Και στον ΠΑΟΚ ανέβηκε. Εντάξει. Ένα ναι, σκαλί ανέβηκε. Ένα σκαλί, άντε, ναι. Ωραία. Ο ΜΑΚ είναι μεγάλη υπόθεση. Ο ΜΑΚ μεγάλη υπόθεση. Ο Ροδρίγκες μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει να επιδείξει κάτι σε επίπεδο δημιουργία υπεραξία. Ο Τσίμιροτ. Ναι. Βέβαια. Ναι. Ο Τσίμιροτ. Ωραία. Αλλά επειδή κάναμε την κουβέντα πριν με τον Ζουναρτζίδη για τα project των παικτών, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δεν δουλεύει έτσι, φίλε. Δεν δουλεύει στοχευμένα να δώσει υπεραξία. Mm-hmm. Δηλαδή, έδωσε στον Τζίμιρο την υπεραξία. Θα μπορούσε να έχει δώσει και σε άλλους. Δεν το έχει κάνει. Θα μπορούσε να δουλεύει την υπεραξία από πριν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άκουσα ένα μήνυμα που σας έστειλαν πριν για το ότι. Γιατί παίζει ο Κίτσου αριστερά όταν δεν παίζει ο Λέοβατς. Mm-hmm. Ωραία. Εκεί θα έπρεπε να αρχίσει να στείνει το project Γιαννούλης. Π.χ. Ωραία. Έχεις παίκτες να στήσεις υπεραξία. Χαρίσεις, Πέλκας, Γιαννούλης. Τώρα αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Ε? Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει κανένα πρωτάθλημα, κανένα τίτλο. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τα κάνει όλα μαζί γιατί έτσι είναι τα μεγάλα κλαμπ. Αν εξαιρέσει την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, όλοι οι άλλοι το κάνουν. Που δεν έχουν ανάγκη να δώσουν καμιά υπεραξία γιατί το brand τους. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να ψάξει συνέχεια για Τσίμιροτ. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ψάχνει ο ΠΑΟΚ συνέχεια για Τσίμιροτ με αυτή τη λογική. Όχι, ρε αγόρι μου, αλλά έχει ήδη ένα κορμό παικτών που χωράει να, δώσουν, να δώσει υπεραξία. Αρκεί να τους δώσει συγκεκριμένους ρόλους. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν έχεις ένα καλό τρόπο. Δηλαδή, αν ο Πέλκας κάνει και φέτος 9 γκολ 10 assist, δεν μπορείς να πάρεις 2 εκατομμύρια. Με 2 χρονιές συνεχόμενος. Δεν μπορεί να είναι ο στόχος αυτός. Δεν μπορεί να είναι ο στόχος. Δεν μπορεί να είναι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ. Είπα εγώ τη λέξη πρώτος στόχος. Αφού εκεί κόλλησες. Δεν... μα κάνουν κουβέντα για υπεραξία, ρε. Μα έτσι δημιουργείς καλό όνομα στην αγορά. Όχι μόνο να αγοράζω και να δίνω. Έτσι δημιουργείται υπεραξία. Έτσι δημιουργείται καλύτερο πλασάρισμα στην αγορά. Είναι όλα που μετράνε. Δηλαδή, αν πάω εγώ σε έναν 23χρονο καλό παίκτη τέλος πάντων, να του πω κοιτάξτε, φίλε, εγώ. Πήρα αυτόν από το χωριό και τον πούλησα 4 εκατομμύρια στην Σεβίλη. Καταλαβες. Είναι κομμάτι της δουλειάς. Τέλος, όλα δείχνουν ότι οι δύο παίχτες που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ είναι σε συγκεκριμένες θέσεις. Ένα χαφ πιο δημιουργικό. Να μην κόβεις το χέρι σου. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, και επειδή ο στόχος είναι αυτός, προφανώς αμφισβητείται η επιτυχία της μεταγραφής Σάχοφ. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ένας επιθετικός. Ένας επιθετικός. Πρώτα είναι επιθετικός, μετά είναι αυτό που λες και μετά ψάχνουν ένα backup του Κάνιας. Για τον Κάτσι που λέγαμε και νωρίτερα, μια και λες για backup του Κάνιας, είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολλές ημέρες εδώ ο Κάτσε. Παρόν πρέπει να είναι στην προπόνηση της 27ης Δεκεμβρίου, δεν υπόθηκε κάτι άλλο, αλλά δεν πρέπει να αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έρθει κάποια πρόταση για δανεισμό σε ομάδα καλού πρωταθλήματος και να φύγει. Δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Είναι ανοιχτό.
είναι ανοιχτό. Εξακολουθεί να υπάρχει μια απόσταση σε αυτή τη σχέση. Δεν είναι άριστα πράγματα, δεν είναι πολύ καλά. Όταν σου λένε ότι αν έρθει καμιά πρόταση θα το δούμε και δεν το αποκλίνουν, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα που εγώ επαναλαμβάνω, αποκλείω το να έχει αγωνιστικό ζήτημα ο Ίβιτς με τον Γκάτσι. Παίχτη τον οποίο εκθίαζε στους ποδοσφαιριστές του όταν στην ΚΑΠΑ 20. Για την πορεία του, για την προσπάθειά του, για το πώς ανέβηκε, πώς αναδείχθηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα ο Ίβιτς. Που φυσικά τον θέλει στην ομάδα και θα τον έχει εκτός, είπαμε, αν βρεθεί κάποια άλλη ομάδα να πάει δανεικός. Να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας για την επιστροφή του Κάτσε. Άλλο ποδοσφαιρικό, ο Σαββίδης είναι εδώ. Βεβαίως η παρουσία του ήταν απαραίτητη για άλλα θέματα που σχετίζονται και με τη Σουρωτή, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην επιχείρηση εκεί. Τη διαβάσατε και χθες μέσα από το ΠΑΟ 24. Και να μην ξεχνάμε, και λέγαμε για Τσίμιροτ, ότι στη Βοσνία ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Σασουόλο πλέον έχει πάρει απόφαση να κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Να γίνει αυτή η πρόταση και να δούμε την απάντηση του ΠΑΟΚ τώρα για τον Τσίμιροτ. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθος τον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύοσμο. Λοιπόν Γιαννάκη, τώρα που μάθαμε πώς να κλείνουμε το γυράδικο, πάμε στην αριθμητική. Α, κυρία, στο γυράδικο η αριθμητική έχει άλλους κανόνες. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Αυτό ξαναπέστο. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Και μην ξεχνάτε, όλα χειροποίητα, όλα ψημένα στα κάρβουνα, μόνο στο γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύοσμο, τηλέφωνο 2310 75 75 78. Το είχα ξανακούσει αυτό το 321, δεν είχα δώσει μεγάλη βάση. Αλλά βλέπω μια ακραία τοποθέτηση. Νικήσουμε μίσος. Και πραγματικά θα ήθελα να διαβάσω το μήνυμα, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο στο ραδιόφωνο που να μπορούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σου. Όχι, όχι, να μπορείς να μας πεις και τι σε οδήγησε σε αυτήν ακριβώς την περιγραφή. Δηλαδή κάποια περιστατικά συγκεκριμένα. Όχι, νομίζω δεν είναι προσωποκεντρική η περιγραφή. Έχει να κάνει γενικότερα με τη συγκεκριμένη φυλή. Δηλαδή ναι, τη λέξη αυτή τη βάζει, όποτε ακολουθεί αυτή. Ναι. Κατάλαβες, δεν είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Είναι καταλαβαίνω ένα... γιατί το κάνω και εγώ συχνά πυκνά, αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λυπάμαι που δεν πάω να το διαβάσω. Που δεν έχει φτάσει το ραδιόφωνο ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Εσύ είσαι ένα βήμα πριν από αυτό το επίπεδο. Μπορείς να το κάνεις μονομερός. Να κάνω μια μονομερή κίνηση. Τι να πω, ρε φίλε. Τι πάω, τι έπαθε εγώ. Αλλά 20 λεπτά για το αντιανεμικό τζάκετ. Απέτρεψες όλες τις γυναίκες να στείλουν μήνυμα ιδιαίτερα φιλιά στο Σταύρο. Δηλαδή, μην ξεχνάτε μία ότι. Μία Αναστασία, χρόνια πολλά Αναστασία και μία, καμία από εκεί πέρα. Και αύριο την έχουμε ένα καλό διαγωνισμό. Κληρώνουμε ένα διαρκές. Της ΚΑΕ. Από την Αναδομό. Ναι. Βέβαια. Ένα διαρκές στο μπάσκετ. Κορυφαίο. Επειδή βγάλαμε τον Ζουρνατζίδη και φαντάζομαι ότι ψηθήκατε τώρα, ότι να δούμε μπασκετάκι και έτσι, τους Golden State Warriors κλπ. Αφού ψηθήκατε, μεγάλο πάρτε αύριο και ένα διαρκές. Τεράστιο Ζουρνατζίδη. Οποιο... Δεν έκανε παρέμβαση 203. Να του κάνει δύο ερωτήσεις, να τις μεταφέρουμε. Βέβαια. Άρα καλά τα έλεγε ο Τέλης. Για άλλη μια φορά. Καλά τα είπε. Και η ομάδα δείχνει βελτίωση. Τι το λέμε και στις ήττες. Ο Γρηγοράκης τι έγραψε. Να πάμε με αυτό στο διάλειμμα. Ότι σκέφτομαι να ανοίξω το καλοριφέρ, αλλά φοβάμαι μην θεωρηθεί μονομερή ενέργεια από το Σόιμπλε. Με αυτό το αγχωτικό μήνυμα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. 7-8 λεπτά έμειναν για να διεκδικήσετε το αντιανεμικό τζάκετ από τη Macron. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ονοματεπώνυμο Macron και αποστολή στο 54526. Προσφορά της Macron και του Libero, βεβαίως Macron, το κατάστημα εδώ στον Εύοσμο, Αντώνη Τρίτσι, 76.
το μένος του 3-21 για αθλητή ο οποίος φεύγει από τον ΠΑΟΚ είναι απίστευτο. Συνεχίζεται με μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να διαβαστούν. Έχετε ακόμα πολλά μηνύματα. Ο Φρίσο τον Κορινό, μετά από καμιά 15 μέρες τώρα γύρισα. Δρομολόγιο. Μεταλλικά. 15 μέρες συνεχόμενες. Ωραία, έχουμε αρκετά μηνύματα. Οι κυρίες περιορίστηκαν. Αφού κάποιο... τις έκοψε τη φορά. Από κάποιο σημείο. Εντάξει, το ξέρουμε το μπάτσο, ζηλιάρι. Στις 7 η ώρα παίζει η ομάδα βόλεϊ με τον Παμβοχαϊκό. Λέω να πάω. Ναι. Θα πάρεις το κτέλ, θα κατέβεις Αθήνα, μετά θα πεις Βραχάτη. Αν προλάβεις να σε φτάσει στο Βραχάτη. Εδώ παίζουμε. Και έχει και τηλεοπτική κάλυψη. Και εκεί να δεις φόρτσα που θα παίζει τώρα. Κάτσε, θα δεις σήμερα. Α, έστειλε, κυρία, έστειλε μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, στις 7 ο αγώνας με τον Παμβοχαϊκό από τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς για τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ βέβαια έχει και την Δευτέρα παιχνίδι. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση πράγματι για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παμβοχαϊκός. Τρίτος ο Παμβοχαϊκός. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Τον γκρεμίζουμε σήμερα. Τον γκρεμίζει σήμερα. Ο ΠΑΟΚ. Τον Παμβοχαϊκό. Άλλο. Άλλο τι άλλο, ρε Δημήτρη. Όλα καλά. Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν μεταγραφές. Εγώ λέω πριν τις 15 Γενάρη δύσκολα. Αυτό λέει η στατιστική. Το ότι ο Ιβάν Σαββίδης κάνει διαφήμιση. Αυτό το βλέπεις. Είναι ένας ίδιος με τον Ιβάν. Τι είναι αυτό. Μια και είπες Ιβάν Σαββίδης και είναι στην εδώ. Επικαιρότητα το, και τα νέα είδη στην μπουτίκ τα οποία διαφημίζονται. Να πούμε ότι υπάρχει το Σάββατο, πώς το λέει, Christmas Street Party Event. Πού στη γειτονιά μου? Για τι? Παιδιά και μεγάλους, ναι. Στο κατάστημα στην Αγία Σοφίας. Παραμονή Χριστουγέννων στις 12. ΠΑΟΚ City Christmas Street Event. Πολλές λέξεις μαζί. Το μεσημέρι τα παιδιά θα έχουν δυνατόν να παρακολουθήσουν και μια παράσταση με ξυλοπόδαρους Άης Βασίλης εκεί. Στις 12 στο Christmas Street Party Event θα υπάρχει και αύρα Savoir Vivre. Εννοείται, από Χρήστο Ζαμπούνη. Ζαμπούνης αδερφός. Θα είναι εκεί. Έχει γράψει το βιβλίο Πάω Καφού και θα το υπογράψει ίδιο χείρος. Σάββατο μεσημέρι στις 12. Ο φίλος ο 018. Γεια. Ο Τζόλμπα είχε φαγωθεί εδώ και 5 μέρες για το ότι παίζουμε στο Βραχάτι. Όχι, δεν είχε φαγωθεί, δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Ενώ έχει. Χθες θα με έπιθε λίγο ακόμη και δεν θα πήγαινα σήμερα. Λέει το 018. Έχει τηλεοπτική κάλυψη. Θέλεις εδώ, έλα εδώ μωρί. Έλα εδώ, έχει. Πού πας. Ρωτάει ο κόσμος, ναι. Καπέλα από την πουτή του ΠΑΟΚ, πότε θα δώσουμε. Είπε ο Σταύρος. Κοίτα, δύο, ότι για να το πάρεις ένα τέτοιο, πας εκεί, το παίρνεις και σου δίνουν 20 ευρώ. Θα πάω να πάρω 5. Α, ωραία, θα πατήσουμε και ένα κατουστάρικο. Ναι. Ναι. Καλέστε τα, είναι πολύ ωραία. Είναι θυμήθηκα τώρα πρωτότυπα και το... είναι. Καλέστε τα, είπε ο κάτοικος Παναγίας Φαντομένης. Καλέστε τα. Καλέστε τα, κλαίει. Μόνο ο Παμπινιώτης. Κλαίει μόνο τώρα σε μια γωνία. Μπορεί να βγάλει τέτοια καπέλα. Ιβάνο τρομερός ρε φίλε, γιατί. Τι να γράφει, Αλαφούζος. Πάντως, αλήθεια σας το λέω, εγώ που ξέρω από κυνήγι, για κυνήγι είναι πάρα πολύ πρακτικά. Διότι κάνει μπαμ το κεφάλι και άμα φοράς τζάκετ παραλλαγή. Αν φορέσει αυτά τα caps. Αυτά είναι baseball cap είναι αυτό. Ναι. Παραλλαγής. Είναι η πλήρης κάλυψη. Νομίζω ότι ο Κλάους θα θέλει ένα τέτοιο. Ιβάνο τρομερός να αγοράσει. Γιατί επειδή πηγαίνει κυνήγι, είναι πολύ πρακτικό. Τώρα ήμουν έξω, με πήρε τηλέφωνο τα Χαμάτα, ναι. Και θυμήθηκα τη φάση με το τέτοιο. Με το έργο που είδαμε. Που ανεβάσαμε την παράσταση. Ένας από τους τυχερούς που κέρδισαν ήταν και ο Τα Χαμάτα. Ναι. Οπότε είναι πρώτη θέση εντωμεταξύ.
Ξέρεις, θέατρο. Στο... Δεν ξαναπάει ποτέ. Στη Μόνη Λαζαρεστό. Ποτέ δεν ξαναπάει. Ξέρεις πώς είναι εκεί η μικρή σκηνή που ναι. Ρε παιδί μου σχεδόν μπορείς να ακούσεις. Τους... Ναι. Μα ο Δαχαμάτα έπαιζε. Διότι με το που ακούγονταν λέξη Ολυμπιακός. Ου! Έλεγε φώναζε. Φώναζε κανονικά. Ή είχε κανένα σύνθημα από τα μεγάφωνα. Συμμετείχε, έλεγε και χέρια όλοι. Χέρια. Τέλος πάντων, αφού όντως ήταν πολύ διαδραστική η παράσταση και συμμετείχε και ο Δαχαμάτα. Μαζί και με άλλα παοξάκια που σίγουρα ήταν η πρώτη τους φορά που πηγαίναν θέατρο. Φαινόταν αυτό δηλαδή από τις αντιδράσεις. Ξαφνικά κάποια στιγμή τελειώνει η παράσταση. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν η τελευταία σκηνή. Διότι χαμηλώνουν τα φώτα και οι ηθοποιοί μας γυρίζουν την πλάτη και φεύγουν. Ο Δαχαμάτα σηκώνεται κανονικά. Την ώρα που σηκώνεται αυτός, ξανανάβουν τα φώτα γιατί πρέπει να βγουν οι ηθοποιοί να τους χειροκροτήσουμε, ρε παιδί μου. Οπότε ο Δαχαμάτα πήγαινε προς τη σκηνή. Οι ηθοποιοί ερχόντουσαν προς τον κόσμο. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν, τους έδωσε τα συγχαρητήρια. Και μετά. Επίτιμος καλεσμένος. Έστεκε δίπλα τους, σαν ο έκτος ηθοποιός, ας πούμε. Και τους χειροκροτούσε σαν. Όχι, μάλλον πώς βγαίνει καμιά φορά και ο σκηνοθέτης, δεν βγαίνει. Τον φωνάζουν οι ηθοποιοί και λένε: έλα και εσύ εδώ. Γιατί... Βγαλμένο από τη ζωή. Βγαλμένο από τη ζωή. Ναι, θα έχουμε, ναι. Πάμε για κλείσιμο, τι κάνουμε. Ναι, ναι. Σιγά σιγά, να κάνουμε και την κλήρωση. Κάνεσαι την κλήρωση, Τσόρμπα. Όχι, όχι. Τι? Πρώτα newsfeed και μετά κλήρωση. Υπάρχει σειρά. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeed.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Ένα, άλλα ήθελα να πω, αλλά ένα θέμα που γράφει τώρα το Newsfish είναι ότι αυξάνονται οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ρε παιδιά? Από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα και δαγκώνουν τις γιαγιάδες, ρε. άλλο θέμα για σένα. Ηλεκτρονικό τσιγάρο κρύγνεται στην τσέπη ενός άντρα. Και υπάρχει και βίντεο, παιδί να το. Αλλά στο εξωτερικό έγινε. Ακόμα υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις ότι εξεράγει το τσιγάρο κλπ. Νόμιζα ηρεμήσαμε με αυτά. Και ανέβηκε πολύ και το ηλεκτρονικό τσιγάρο σαν μόδα. Λοιπόν. Και άλλες συλλήψεις έχουμε υπόπτων για την επίθεση στο Βερολίνο. Εκεί λειτουργεί η αστυνομία, οι υπηρεσίες κλπ. Και έχει γίνει απίστευτη δουλειά. Σχεδόν... Τον παρακολουθούσαν από πριν όμως και τον χάσανε. Ήταν ύποπτος από πριν. Ναι, αλλά ήταν ασύμμετρη απειλή αυτό. Δεν μπορούσαν να την. Δεν είχαν στοιχεία. Ως γεγονός, εντάξει. Ναι. Πώς θα τον πιάσουν. Ναι, όντως αυτό που λες είναι αλήθεια. Και επίσης ένα θέμα το οποίο. Μου έκανε εντύπωση είναι ότι. Α, δεν έχουν βρει τον Μακελάρη, έτσι. Επικηρύχθηκε ο Τινίσιος, ο οποίος είναι αυτός. 100.000 ευρώ θα πάρει, λέει, όποιος το βρει. Και έχει, εκτός από αυτό που λέει ο Κολκάς, ότι έχουν ενταθεί πάρα πολύ τα φαινόμενα όπου πάνε επιτίδη και εξαπατούν γιαγιάδες. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες πήρα λεωφορείο για να έρθω τώρα, 12 η ώρα. Έχει τρομερή έξαρση το θέμα των πρωτοφολάδων μέσα στα λεωφορεία. Γιατί στα λεωφορεία γίνεται χαμός, είναι όλα πίχτρα λόγω της αγοράς. Και καθημερινά έχουμε δεκάδες περιπτώσεις κλοπών. Μάλιστα, για να καταλάβετε πόσες πολλές είναι οι περιπτώσεις, εχθές 6 μόνο συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο. Δηλαδή 6 τους πιάσαν κιόλας. Σκέψου πόσα γίνανε. Γιατί τις περισσότερες φορές ο πορτοφολάς τον πετυχαίνει το σκοπό του. Ναι, ο πορτοφολάς κάνει μέσα ή τον διώχνουν κατευθείαν. Κάνει αυτό φορά και. Αυτό είναι που... ένα θέμα. Διότι πρέπει να έχει να κάνει και με αυτόν που, που πήγε ο άλλος να τον κλέψει. Με το θύμα. Αν το θύμα δεν το δώσει σημασία, δεν. Κανονικά πρέπει και φάπες να πέσουν. Πρέπει και. Μέσα στο λεωφορείο ξύλο κατευθείαν. Πόπορε φίλε, Τσεζάρε Μπεκαρία, τι λέω. Λογικό. Σκοπός της ποινής είναι ο παραδειγματισμός. Φάει τις φάπες σου, να δούμε θα το ξανακάνει. Θέλει ένα τραμπούκο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί πληρώνουν κάτι γιαγιάδες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και κάτι φουκαράδες που μπαίνουν μέσα στο. Τέλος πάντων, η αστυνομία λέει ότι χθες έπιασε 6 άτομα. Και πολλά περιστατικά εδώ, με τσαντάκια και με κλοπή τσάντα στο δρόμο. Είναι αυτές οι βουλγάρες που λένε. Ναι. Που γυρίζουν μέσα στην τζιμισκή και για πότε σε κάνουν ένα χράκ με το. Και κυκλοφορείς χωρίς την τσάντα και δεν παίρνεις καν χαμπάρι ότι σου λείπει από τον ώμο σου η τσάντα. Δεν είναι λαφροχέρισης. Ποτέ τσάντα στη ζωή μου, αν το κάνω θα ζήσω την εμπειρία. Μιλάμε τώρα για αυτές τις γυναίκες, τις ακροάτριές σου, τις θαυμάστες που σου στέλνουν φυλάκια και ακούν τώρα να προσέχουν. Οι δικές μου έχουν μικρά τσαντάκια που κρατάνε και στο χέρι, δεν είναι από αυτές που κουβαλάνε. Αυτά τα νέα του Newsfish σήμερα. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης.
Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδη. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Ήρθε η ώρα για την τελείωση. Για το τζάκετ, το αντινεμικό από τη Μάκρον. Χωρίς τους κιώσεις να μας βοηθήσει. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 52. 37. Το 37. Χρήστο, το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας το έχεις διαβάσει. Ε? Τι φέρνει το έτος σταθμός 2017 για τον ελληνισμό? Παίρνουμε πόλη, διώχνουμε τρόικα, φέρνουμε βασιλιά. Και λέει, αρέσει δεν αρέσει, διότι υπονοεί ότι μερικοί θα λιδωρήσουμε το πρωτοσέλιδο αυτό. Έτσι. Που κακός, διότι εννοείται ότι αφού το λέει η Ελεύθερη Ώρα θα γίνει κιόλας. Αρέσει δεν αρέσει, οι προφητείες επιβεβαιώνονται. Όλες. Να τα λέμε, εννοείται. Έτσι. Ο κύριος Καρατισόγλου Νεόφυτος είναι ο νικητής, ο μεγάλος. Γράφει και το γεράδικο που λέγαμε στο ξεκίνημα. Λοιπόν, είναι σε 865, το τηλέφωνο τελειώνει. Καρατισόγλου Νεόφυτος. Παοξίδικο επώνυμο. Κερδίζει. Κλείνουμε με Citroën Γιαννίρης. Το νέο Citroën, 3, Citroën C3 είναι εκεί. Το είδα στο δρόμο. Κυκλοφορούν ήδη τα πρώτα. Μπιμπελό είναι. Μικρό συμμαζεμένο. Ή γυναικείο ή γενικά street. Street αυτοκίνητο. Μοναστηρίου 196 και για test drive στη Citroën Γιαννίρης. Κλείστε ραντεβού. Μπορείτε να πάτε το καβαλίστε, να το κάνετε βόλτα. Να το δείτε δηλαδή πώς είναι στο δρόμο. 546-400. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα. Τι άλλο είχαμε. Ρέμβι. Δεύτερη ώρα με Ρέμβι, που σήμερα έχει πάρα πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίο κλίμα. Ο κόσμος βγαίνει μέχρι αργά, διασκεδάζει. Είμαστε στις τελευταίες μέρες. Ξεκίνησαν οι γιορτές ουσιαστικά. Αν θέλετε να πάτε το μεσημέρι, θα πιείτε το καφεδάκι σας. Αν θέλετε να πάτε το βράδυ, με χαμηλά φώτα και με θέα όλη τη Θεσσαλονίκη, έτσι, τον θερμαϊκό κόλπο, καλείτε στο 2310-433-100 και μην ξεχνάτε ότι αύριο, προπαραμονή των Χριστουγέννων, έχουμε πολύ διασκεδαστικό πρόγραμμα. Μπουζούκια εκεί, στη live, στη Θέρμη, στην Ρέμβη. Ανοίγει ο μεγάλος χώρος και τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Αραμπατζής και η Βάγια Λάμπρου. Για μπαταρίες αυτοκινήτου, κέντρο μπαταρίας Ιταλός, σε χονδρική και λιανική πώληση, 2310-545-999. Έρχονται επιτόπου για να σου αλλάξουν μπαταρία 24 ώρες το 24ωρο. Αύριο από την Αναδόμο έχουμε κλήρωση ιστήριου διαρκείας για την ΚΑΕΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Επίσης μεγάλο δώρο για την αυριανή ημέρα. Επίσης η Μπέντα ήταν στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Την παρέα μας αποκλειστικά στην Μοναστηρίου 299 και στο 2-3-10-4-61-163. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ποιοτικό σέρβις και εγγυημένη αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου για κάθε τύπο οχήματος. Σε λίγο, Χρήστατος Τσαλτίδης για την επόμενη ώρα. Αργότερα έχει και μετάδοση αγώνα, παίζει ο Άρης. Από εμάς, καλό μεσημέρι.